Καλησπέρα, check tech now, εδώ. Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν το οποίο έρχεται αποκλειστικά από το Gearbest. Δεν θα πω πολλά, θα περάσουμε απευθεία στο unboxing γιατί νομίζω ότι θα σα αρέσει υπερβολικά. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχετε ξαναδεί τουλάχιστον εδώ για Ελλάδα και το έχω προσέξει εδώ και αρκετό καιρό στο eBay. Και τέριασε και το είδα στο Gearbest και μάλιστα το είδα και με πιο φθηνή τιμή από ότι στο eBay. Και έτσι το πήρα. Link θα έχει στην περιγραφή αν θέλετε να το δείτε κι εσεί. Πάμε να δούμε όμω τι είναι, γιατί και εγώ δεν μπορώ να περιμένω. Είμαι περίεργο να δω πώ είναι από κοντά για να δούμε. Για να δούμε. Όπω βλέπετε, είναι ένα αναδιπλώμενο πληκτρολόγιο. Γενικά, έχετε δει τη λατρεία που έχω τώρα τελευταία στα πληκτρολόγια. Αυτό είναι ένα πληκτρολόγιο το οποίο ήθελα όπω και δίποτε, να το πάρω για να το συνδέω στο κινητό, στο τάμπλετ. Και τώρα, εφόσον έχω αποκτήσει και TV Box, να το συνδέω και πάνω στο TV Box, προκειμένου να κάνω τη ζωή μου εύκολη. Είναι ένα πληκτρολόγιο το οποίο το παίρνει μαζί σου στα ταξίδια σου. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ πρακτικό. Και γενικά, είναι ένα πληκτρολόγιο το οποίο Εντάξει, περίμενα πώ και πώ να φτάσει στα χέρια μου. Και πάμε να το δούμε μέσα πώ είναι το πληκτρολόγιο μα. Είναι ειδικομένο. Κάποιο το πείραξε προφανώ. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι. Το κουτί είναι ιδιαίτερα απλό. Σα λέει κάποιε βασικέ λειτουργίε. Πόσο λεπτό είναι. Scissor switch. Έχει διακόπτε κάτω από τα πλήκτρα τα οποία είναι scissor switches. Έχει block type keycap. Portable. Folder type. Εντάξει, τα κλασικά. Bluetooth είπαμε είναι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Ε, έχω την υποψία ότι καταρχήν πρώτα απ' όλα έχει αναφορτιζόμενη μπαταρία μέσα, οπότε εσεί δεν χρειάζεται να βάλετε κάποια μπαταρία. Και αφού το ανοίξουμε το κουτί, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε πάνω είναι οι οδηγίε χρήση. Αρκετά απλέ, αρκετά όμορφε. Στα αγγλικά το καλό είναι ότι είναι στα αγγλικά. <laughs> το πληκτρολόγιο μα είναι αυτό εδώ, όπω βλέπουμε. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι βέβαια. Από τη θερμοκρασία και μόνο φαντάζομαι ότι παίζει να είναι μόνο θα το δούμε. Και το micro USB με το οποίο φορτίζει και με το οποίο μπορούμε εμεί να το συνδέσουμε βέβαια και σε κάποιο υπολογιστή ή σε κάποιο tablet όση ώρα φορτίζει για να το χρησιμοποιήσουμε με καλώδιο. Γίνεται και αυτό. Αυτά είναι τα βασικά. Πάμε τώρα, ιδιαίτερα απλό δεν έχει κάτι το extreme μέσα. Το πρώτο πράγμα, η πρώτη επαφή. Εκτό του ότι είναι πολύ premium, τουλάχιστον είναι αρκετά βαρύ. Δεν είναι, ναι, μεν είναι φορητό όπω το βλέπετε από το πλάι, αλλά είναι αρκετά βαρύ και στιβαρό. Είναι μεταλλικό. Τα μόνα πλαστικά είναι αυτά εδώ. Το υπόλοιπο είναι μέταλλο. Πριν να τα ανοίξω, κάτι που πρόσεξα είναι Old Shark από πίσω γράφει. Η συγκεκριμένη φίρμα επικρατεί στο eBay στο χώρο των το Foldable τουλάχιστον από ό,τι έχω τσεκάρει. Τιμέ τη πάνε από 30 και ευρώ περίπου πάνω κάτω. Τώρα, α το ανοίξουμε να δούμε πώ είναι. Βλέπουμε τι γκρίλε. Πριν να τα ανοίξω, μάλλον να σα δείξω και το micro USB εδώ πέρα, το οποίο φορτίζει. Τώρα, το βλέπετε. Ανοίγει Ιδιαίτερα εύκολα. Βλέπετε, έχει ένδειξη ότι μάλλον παίζει να είναι φορτισμένο. Εδώ, προφανώ, είναι όταν φορτίζει η λιχνία τη μπαταρία. Όταν ξεφορτίζει, θα μα δείξει με άλλο χρώμα ότι δεν έχει πολύ μπαταρία. Αυτό εδώ, φαντάζομαι, είναι το Bluetooth ότι είναι ενεργοποιημένο. Να το τσεκάρουμε κιόλα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, δύο-τρία πραγματάκια. Ξεκινήσω από τα βασικά. Βλέπετε, έχει τι γαρίλε εδώ πέρα με τι οποίε διπλώνει. Βλέπετε, πώ είναι μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ σχεδιασμό. Είναι μαγνητικό αν το γυρίσω ανάποδα δεν πρόκειται να ανοίξει. Που σημαίνει ότι κλείνει μαγνητικά. Και ανοίγει και μαγνητικά, δηλαδή δεν πρόκειται να κλείσει ανάποδα. Οπότε είναι αρκετά στιβαρό. Σαν ποιότητα κατασκευή, αλουμίνιο από κάτω, πλαστικό από πάνω, αρκετά ανθεκτικό, αρκετά σκληρό. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει υπερβολικά πάρα πολύ. Τώρα, τι έχει το πληκτρολόγιο αυτό. Α ξεκινήσουμε από τα βασικά. Enter, Shift, όλα ωραία, είναι όμορφα καλά, τακτοποιημένα. Τα μεγέθη του είναι αρκετά ικανοποιητικά. Το μόνο που είναι αρκετά μικρό και ίσω να είναι άβολο είναι το Backspace εδώ πέρα. Το οποίο μπορεί να το μπερδέψουμε όπω κάνω πάντα σε τέτοια πληκτρολόγια με το Slash. Επάνω. Έχουμε όλα τα αριθμητικά πλήκτρα, τα οποία σε συνδυασμό με το Function Key μπορούν να λειτουργήσουν ως Escape, F1, F2, F3, F4 και έχουμε το καθεξής. Έχει, όπως βλέπετε εδώ, Media Keys σε συνδυασμό με το FN μπορούμε να πάμε μπρος πίσω κάποια κομμάτια να κάνουμε Pause, Play, Volume Up, Volume Down Επίσης μου αρέσει που έχει και τα βελάκια κάτι το οποίο σε κάποια πληκτρολόγια δεν τα συναντάς γιατί λόγω χώρου τα κόβουνε Αρκετά ανθεκτικό το μέγεθο. Καταρχήν θυμίζει πάρα πολύ, είχα το EEEPC της Asus, το netbook το δεκάρι. Μου θυμίζει πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο αποκρίνεται. Είπαμε έχει scissors διακόπτε. Τα πλήκτρα είναι από κάτω. Μου θυμίζει πάρα πολύ το netbook. Είναι αρκετά μικρό. Οπότε σκεφτείτε όσοι έχετε γράψει σε δεκάρι, δεκάρι max netbook. Το μέγεθο είναι παραπλήσιο. Ε, αλλά έχει πολύ ωραίο feedback. Για αυτό που το θέλω είναι ικανοποιητικό. Το κακό είναι ότι βέβαια πρέπει ανασυσκευή να το συνδέεται. Δηλαδή βγάζω τη μια συσκευή, το συνδέω σε άλλη συσκευή από το Bluetooth. Με το function και το σε γίνεται ορατό από το Bluetooth τη συσκευή σα. Οπότε εν ολίγη εσεί μπορείτε να το χειριστείτε. Απλό πληκτρολόγιο για δύο βασικά πράγματα: φορητότητα και συνθεσιμότητα on the go. Δηλαδή, δεν θα το έχετε για βασικό πληκτρολόγιο στο σπίτι, ούτε θα το παίξετε hacker, ούτε gaming πληκτρολόγιο είναι για να παίξετε. Είναι ένα πληκτρολόγιο το οποίο, όπω βλέπετε, έχει μόνο αγγλικού χαρακτήρε επάνω. Όχι ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε σε μια συσκευή από τα ελληνικά στα αγγλικά, αλλά το συγκεκριμένο θα το έχετε για φορητότητα αν ταξιδεύετε και για να το συνδέετε πολύ εύκολα με κάποιο TV box που έχετε, αν και η αλήθεια είναι ότι για TV Box θα βόλευε κάποιο το οποίο έχει και mouse από το πλάι. Που είναι υπάρχει άλλη μια κατηγορία που είναι ακριβώ το ίδιο και ελπίζω να πάρω κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Που έχει και ποντίκι προκειμένου να το συνδέεται. Είτε για να το βάλετε στο tablet σα, αν χρειαστείτε κάποια στιγμή ένα πληκτρολόγιο εφεδρικό. Ιδιαίτερα στιβαρό, τα λεφτά του πιστεύω ότι τα αξίζει και με το παραπάνω. Πιστεύω ότι τα 20 κάτι, 25, 26, δεν θυμάμαι πόσα ευρώ κάνει το συγκεκριμένο. Σα είπα στο eBay έχει 30. Στο Gearbest, όπω το δείτε στο link από κάτω στην περιγραφή, παίζει να έχει πιο οικονομικά όπω το είχα δει. καιρό από το ότι και και το πιο συγκεκριμένο. Ε, τα λεφτά ταξίζει και πιο πολύ ταξίζει λόγω κατασκευή. Αυτό εδώ ήταν, ελπίζω να σα άρεσε. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον παίζει να το έχετε δει κάπου, αλλά στο ελληνικό YouTube ω unboxing παίζει να είναι από τα πρώτα που γίνονται. Ελπίζω να σα άρεσε. Check the now, κόστα εδώ. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να έχετε μια μόρφη μέρα. Γεια σα.